Και ήρθε η ώρα του Παναγιώτη, του φίλου μας. Είσαι πάρα πολύ τυχερός σήμερα. Γιατί? Θα σου δοθεί ευκαιρία να βγάλεις όλη αυτή την ενέργεια που έχεις σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τέλεια! Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι και είναι από αυτές τις φορές που είχαμε την ίδια ιδέα. Δηλαδή, μέσα στις λίστες μας υπήρχε αυτό το ίδιο τραγούδι και καταλήξαμε και δύο στο να σου προτείνουμε μόνο αυτό. Ένα τραγούδι θα σου προτείνουμε. Ο τίτλος του τραγουδίου είναι Smooth Criminal. Η συγκεκριμένη βερσιόν είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Alien Ant Farm. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη πρόταση για σένα πάντως, έτσι. Όχι, αυτό θα παίξω. Αυτό θα παίξω. Το κομμάτι που κάναμε σήμερα ήταν φαινομενικά ένα απλό κομμάτι που όμως έχει 2-3 σημειάκια που το καθιστά αρκετά επικίνδυνο ρυθμικά. Μέσα στο ρυθμό, στο δεύτερο μέτρο, πρέπει να τονίσουμε με το πόδι αυτή την άσκηση και να κρατάμε σταθερά το ρυθμό. Ο Παναγιώτης σήμερα μου φάνηκε πραγματικά πολύ πολύ διαβασμένος και προετοιμασμένος. Η λεπτομέρεια την οποία εντόπισε και ο ίδιος σημαίνει ότι το έχει βάλει καλά στο μυαλό του και θα δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να κάνω εξάσκηση με μετρονόμο και ο κύριος Νίκος μου είπε να μετράω από μέσα μου και όχι με το στόμα. Πρέπει ειδικά σε αυτό το τραγούδι να είσαι όσο πιο στακάτος γίνεται, γιατί όσο πιο στακάτος είσαι σε αυτό το κομμάτι, τόσο πιο δυναμισμό έχει το κομμάτι. Έτσι δεν είναι, δάσκαλε? Καλό groove που λέμε. Groove. Και το groove τι σημαίνει? Groove σημαίνει καλή διάρκεια ρυθμού. Δηλαδή να μην κοπιάζει ο ρυθμός, να έχει μια σωστή ροή. Είναι σχεδόν έτοιμος για να μας το παρουσιάσει. Χρειάζεται συγκέντρωση, ειδικά την ώρα του live. Γιατί το κομμάτι το έχει πια ο Παναγιώτης. Όλοι θα τους τρελάνε απόψη και όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει το λόγο. Μπράβο ρε Παναγιώτη, μπράβο σου. Και σταθερό στο ρυθμό και τους κράταγες όλους αυτούς τους επαγγελματίες μαζί σου. Όλους τους οδηγούς εσύ. Ευχαριστώ. Τι του λέει ο κύριος το μπράβο, μπράβο. Τι του λέει, τον τρέλανε. Αχ, πάμε στην ομάδα, παρακαλώ. Ευρυδίκη, τι λες? Το παιδί μας εδώ. Ο Παναγιώτης ήταν άψογος, εξαίρετος. Δηλαδή, κάναμε τα μαθήματά μας, είπαμε να είσαι σταθερός στο ρυθμό, να προσέξεις τις άρσεις και τα έκανες όλα τέλεια. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Και το φινάλε σου μας το κράτηκες έκπληξη. Μπράβο. Είπαμε να σας εντυπωσιάσουμε λίγο στο φινάλε. Ναι. Ε? Λοιπόν, ο Νίκος δίπλα. Ο Παναγιώτης είναι ο ορισμός του καλού μαθητή, φίλε. Εδώ ο Παναγιώτης αποδεικνύει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για να καλύψει
τα οποιαδήποτε κενά από τις πρόβες μέχρι τώρα. Ισχύει ότι έχει δουλέψει πολύ. Είσαι φοβερός τύπος, έχεις πολύ ωραίο στυλ, μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά και καλύτερο. Ευγενία μου, τι νομίζεις για τον Παναγιώτη? Εγώ νομίζω ότι σήμερα ο Παναγιώτης μας έδειξε και μία άλλη πλευρά. Μπήκε λίγο στο πιο κλασικό κομμάτι αυτής της μουσικής. Έπαιξε ένα κομμάτι πολύ αγαπητό δικό μου που αυτής της γενιάς το κομμάτι εγώ τα ξέρω πολύ καλύτερα από ό,τι τα υπόλοιπα. Τα χόρευες αυτά τα κομμάτια προφανώς. Τον είδα να έχει μια ιδιαίτερη έτσι, ελαστικότητα με τις μπαγκέτες, τα χέρια, τα πόδια πετάγανε, άλλα έκανε το ένα, άλλα έκανε το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως πιστεύω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και υπέροχη ενορχήστρωση. Ακούσαμε πολύ έγχορτα, ακούσαμε πολύ χάλκινα. Σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε με αυτόν τον τρόπο. Το ανατρέψαμε σε λίγο πιο big band. Ναι. Και βεβαίως ο Παναγιώτης κράτησε πάρα πολύ καλά το ρόλο του Σολή. Γιάννη μου, εσύ τι λες για τον μικρό Παναγιώτη? Παναγιώτη μου, είσαι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι βελτιώνεσαι μέρα τη μέρα με τα μαθήματά σου. Θεωρώ ότι ήσουν πολύ ωραίος με το ρυθμό, είχες ωραίο groove. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που ήσουν και πιο σοβαρό σήμερα. Μου άρεσε πολύ αυτό. Ναι, το ήχος του Stars. Μόνο όταν παίζει μπορεί να είναι σοβαρό. Εσένα σε δυσκόλεψε το κομμάτι αυτό? Στην αρχή λίγο, αλλά γιατί, μετά... Γιατί, πού σε δυσκόλεψε? Με δυσκόλεψε στα break. Στις άρσεις. Είχε πολλές άρσεις το κομμάτι. Πολλά κοψίματα, έτσι, σε απλά λόγια να το πούμε, όχι πολύ μουσικά. Αλλά τα πέτυχες όλα, Παναγιώτη. Μπράβο. Είχε μια ροή στο παίξιμο, Παναγιώτη. Ναι, έπαιξες πάρα πολύ καλά, νεαρέ μου. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Family room. Ποιος θα τα ακούσει από εκεί? Η μαμά. Η μαμά θα τα ακούσει από σένα τώρα? Θα τα ακούσεις, μαμά, έτοιμα σου. Μαμά, μόνο αγκαλιά και φυλάκια θέλει να δώσει στα αγοράκι της. Σήμερα ήταν τελειά. Οι φίλοι μας κάτω και το κόλατο. Κόλατο.